Φίλοι και φίλες του Sports On Air, καλώς ορίσατε σε μια ακόμα μετάδοση που κάνει το Sports On Air. Το Sports On Air που είναι κοντά στο βόλεϊ, είναι κοντά στα play-off του βόλεϊ, κοντά στις μεγάλες μεταδόσεις της ΣΠΑ, της ΕΣΠΕΔΑ και όλων των μεγάλων εθνικών κατηγοριών. Σήμερα είμαστε στο κλειστό της Κοκκινιάς στο Μαρούσι, όπου η γηπεδούχος Νίκη Αμαρουσίου υποδέχεται την ΑΕΜ Αθήνας Μαγκουφάνας στον πρώτο τελικό των play-off της τοπικής κατηγορίας ΕΣΠΑ. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι σε λίγα λεπτά από τώρα. Οι δύο ομάδες είναι έτοιμες, μπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο για να γίνει και η παρουσίαση. Αρκετός κόσμος σήμερα στο κλειστό της Νίκης Αμαρουσίου. Ναι. Οι καθιερωμένες φωτογραφίες. Να πούμε λίγα πράγματα τώρα. Κυρίες και κύριοι, αθλητές και αθλήτριες, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Σας υποδεχόμαστε με χαρά στο κλειστό της Κοκκινιάς. Έχουμε σήμερα να παρακολουθήσουμε τον αγώνα των play-off της τελικής φάσης για τις θέσεις 1-2 του πρωταθλήματος της ΕΣΠΑ. Μεταξύ των ομάδων Νίκη Αμαρουσίου και Αθηνά Μαγκουφάνας. Οι συνθέσεις των ομάδων. Αθηνά Μαγκουφάνας. Ανδρονίκη Μυρτό αρχηγός. Ιωάννα Τζο Βασιλοπούλου. Θεόνη Γιαννιτσοπούλου. Γεωργία Μεσαρετζίδη. Ιβόνη Πανταζοπούλου. Κόμνου Αλεξάνδρα. Ολυμπία Σπυροπούλου. Χρυσάνθη Βασιλάκη. Σοφία Κοκλανάκη. Έλενα Λεκατσά. Μαριέβα Σταματίου. Όλγα Κυριαζή. Ασημίνα Ριστοβούλου. Βάλια Κουσούλη. Προπονητής Δημήτρη Σούμπαση. Και για την κυπεδούχο ομάδα, την ομάδα μας, την Νίκη Αμαρουσίου. Ηλιοπούλου Χριστίνα. Πασιαλή Χριστίνα. Τσόκενη Ξένια. Μαυράκου Στεφανία. Μιχαηλίδη Κωνσταντίνα. Αρμάου Ρόζα. Γρηγοράτου Ναντίνα. Αλεξάνδρου Άσπα. Παπαθανάση Κάτια. Ούτσα Ανίτα. Κάργιου Κωνσταντίνα. Δορμπαράκη Αγγελίνα. Καράβου Τερέζα. Βελισάρη Μαρία. Προπονήτρια Ματσουκάκη Έφη, φυσιοθεραπευτής Λαχούτσικος Αργύρης, γυμναστής Διαμαντάρας Δημήτρης, γιατρός Μουτράκης Αντώνης. Καλό αγώνα με υγεία και με δύο μάρες. Ακούσατε και την παρουσίαση και των δύο ομάδων που έγινε από τον υπεύθυνο εδώ του γηπέδου της Νίκης Αμαρουσίου. Εδώ τα κορίτσια χαιρετιούνται στην καθιερωμένη χειραψία πριν το παιχνίδι. Να πούμε και εμείς με τη σειρά μας τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για την γηπεδούχο Νίκη Αμαρουσίου, η κυρία Έφη Μαρτσουκάκη, που κοουτσάρει την ομάδα, έχει επιλέξει Ηλιοπούλου, Πασιαλή, Τσέκενη, Μαυράκου, Μιχαηλίδη, Αρμάου, Γρηγοράτου, Αλεξάνδρου, Παπαθανάση, Ούτσα, Καριού, Δορμπαράκη, Καραβή και Βελισάρη. Από την άλλη πλευρά, για την Αθηνά Μαγκουφάνας, που έχει προπονητή τον κύριο Δημήτρη Σούπαση. Β' διαιτητής, η Γιαλάνη Βίκη, γραμματεία Χίλου Μαρία. Καλό αγώνα. Ακούσαμε και το διαιτητής, ο πρώτος διαιτητής είναι ο κύριος Χριστίδης, δεύτερη η κυρία Βίκη, η κυρία Λάνη. Από την πλευρά των φιλοξενουμένων της Αθηνάς Μαγκουφάνας, ο κύριος Δημήτρης Σούπασης έχει επιλέξει Βασιλοπούλου, Κουσούλη, Ανδρονίδη, ο οποίος είναι και αρχηγός, Γιαννιτσοπούλου, Μεσαρετζίδη, Πανταζοπούλου, Κόμνου, Σπυροπούλου, Βασιλάκη, Κοκλανάκη, Λεκατσά, Σταματίου, Κυριαζή και Αριστοβούνου. Βασιλάκη,
Κοκλανάκη, Λεκατσά, Σταματίου, Κυριαζή και Αριστοβούνου. Όλα είναι έτοιμα για να αρχίσουν στο παιχνίδι. Το σέρβις είναι έτοιμο να ξεκινήσει από την φιλοξενούμενη ομάδα με τη Λεκατσά. Να πούμε για το παιχνίδι ότι η νίκη Αμαρουσίου από την κανονική περίοδο έχει δύο νίκες κόντρα στην Αθηνά Μαγκουφάνας. Σε περίπτωση που σήμερα πάρει το παιχνίδι, καθαρίσει τον τίτλο και μαζί με την Αθηνά Μαγκουφάνας ανεβαίνουν στην Β' Εθνική ΕΣΠΑ. Εξάλλου ήδη είναι οι δύο φιναλίστ, όπως είναι το σύστημα της ΕΣΠΑ, οι δύο φιναλίστ αυτόματα ανεβαίνουν κατηγορία. Να πούμε ότι στους ημιτελικούς η νίκη Αμαρουσίου απέκλεισε το Κοροπή. Πάλι το είχε 2-0, έκανε μια νίκη 3-0 στις 13 Τετάρτου και κλείδωσε την άνοδο. Από την άλλη πλευρά και η Αθηνά Μαγκουφάνας έπαιξε με τα γλυκά νερά. Οι δύο ομάδες ήταν από την κανονική περίοδο στο 1-1. Με δύο νίκες η Μαγκουφάνα κατάφερε να κλειδώσει και αυτή την άνοδο. Μάλιστα στο τελευταίο παιχνίδι κέρδισε εκτός έδρας μέσα στα γλυκά νερά 2-3 και ανέβηκε και αυτή μαζί με την νίκη Αμαρουσίου. Σήμερα το παιχνίδι έχει καθαρά χαρακτήρα τίτλου και μόνο γοήτρου της πρωταθλήτριας ομάδας. Αφού και οι δύο ομάδες δεν έχουν το άγχος της ανόδου. Το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. 1-2 προηγείται η Αθηνά Μαγκουφάνας. Έχουμε μια φάση σε εξέλιξη, προσπαθεί η Δορμπαράκη, βγαίνει υποδοχή από την, δεν βγαίνει καλά υποδοχή από την Αθηνά Μαγκουφάνας, δεν τα κατάφερε η Λεκατσά να βγάλει την υποδοχή, έχουμε το 2-2. Έχουμε μια φάση σε εξέλιξη, προσπαθεί η Δορμπαράκη, βγαίνει υποδοχή από και στο, την... και στο σέρβις είναι η Μαρία Ευελισάρη, η Πασαδόρος. Βγαίνει υποδοχή από τη Λεκατσά, Κοκλανάκη κάνει το πλασέ, σπάει μπάλα, προσπαθεί Δορμπαράκη, συνέχεια στη φάση, δυνατό καρφί από την παίκτρια της νίκης Αμαρουσίου, τελικά Κοκλανάκη παίρνει το block out και κάνει το 2-3 για τις φιλοξενούμενες, η Σοφία Κοκλανάκη, η οποία πέρυσι είχε κάνει πολύ καλή χρονιά με το Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Η ομάδα του Θριάμβου με προπονήτρια τη Λία Μίτση είχε φτάσει μια ανάσα από την άνοδο καθώς ήταν πρώτη όλη στην κανονική περίοδο της Β' Εθνικής ΕΣΠΕΔΑ αλλά δεν τα κατάφερε στα play-off και τη θέση της πήρε η Άρτεμις Κορυδαλλού. Πάλι η Κοκλανάκη σώζει, ολοκληρώνει η Αθηνά την υποδοχή. Πάλι η Κοκλανάκη βγαίνει η υποδοχή εξαιρετικά από τις παίκτριες της κυρίας Μαρτσουκάκη, αλλά η μπάλα όμως καταλήγει out, 2-4 για τη Μαγκουφάνα, η οποία έχει έρθει χωρίς άγχος. Να πούμε ότι σε περίπτωση που οι φιλοξενούμενες κερδίσουν σήμερα το παιχνίδι, έχει οριστεί δεύτερο μάτς τη Δευτέρα και αν χρειαστεί και τρίτο παιχνίδι, είναι για την επόμενη Παρασκευή, πάλι εδώ στο γήπεδο της Κοκκινιάς Αμαρουσίου. Πρώτος χρόνος από τη Δορμπαράκη, όμως δεν πάει η μπάλα μέσα, είναι out. 2-5 και έτοιμη να κάνει το σέρβις η Ανδρονίδη. Πρώτος χρόνος από τη Δορμπαράκη, όμως δεν πάει η μπάλα. Γίνεται υποδοχή. 2-5. Προσπαθεί να καρφώσει, αλλά έχουμε διπλή μπαλιά. Καθώς προσπάθησε να καρφώσει η Στεφανία η Μαυράκου, ο κύριος Χριστίδης έδειξε ότι έχει γίνει διπλή μπαλιά. Πάλι η Ανδρονίδη, αλλά έχουμε διπλή μπαλιά. Βγαίνει υποδοχή, όπως η μπάλα, καρφώνει η Μαυράκου, αυτή τη φορά είναι επιτυχημένα, μειώνει σε 3-6 για την ομάδα της νίκης Αμαρουσίου. Και τώρα είναι στο σέρβις η Γρηγοράτου. Η οποία είναι ακραία, βγαίνει υποδοχή από τη Μαγκουφάνα, πάλι Κοκλανάκη κάνει το πλασέ, Γρηγοράτου,
Βελισσάρη. Πρώτος χρόνος για την Δορμπαράκη. Παίρνει τον πόντο κάτω από πολλά χειροκροτήματα από τους φίλους της Νίκης Αμαρουσίου. Μειώνει σε 4-6. Και πάλι η Ναντίνα Γρηγοράτου, η ακραία, η οποία έχει ύψος 1,83. Είναι έτοιμη να κάνει το σέρβις. Βγαίνει η υποδοχή από την Βασιλοπούλου. Η μπάλα όμως είναι για την ομάδα πάλι της Νίκης Αμαρουσίου, η οποία σιγά σιγά ροκάνισε τη διαφορά. Το 3-6 έχει γίνει 5-6. Και πάλι σερβίρει η Γρηγοράτου. Η Βασιλοπούλου, κακή υποδοχή, καταφέρνει όμως και σώζει την κατάσταση η Κόμνου. Πολύ δυνατό καρφί από... Άουτ όμως δείχνει ο κύριος Χριστίδης από τα πανηγύρια των παιχτηρών της Νίκης Αμαρουσίου. Τελικά δεν ήταν ο πόντος, 5-7 το σκορ. Και η Σοφία Κοκλανάκη για λογαριασμό της Αθηνάς Μαγκουφάνας είναι έτοιμη να σερβίρει, πολύ εμπειρή παίκτρια. Βγαίνει υποδοχή, φοβερό το καρφί που γίνεται από τη Μαυράκου. Ξανά σπάει μπάλα στο μπλοκ, παίρνει τον μπλοκ out. Εκπληκτικό άλμα από τη Μαρία τη Βελισσάρη. Πήρε τον μπλοκ out. Και τώρα η Αγγελίνα η Δορμπαράκη είναι έτοιμη να σερβίρει. Βγάζει υποδοχή η Λεκατσά, έχουμε συνέχεια στη φάση, καρφώνει πάνω στο φιλέ η παίκτρια της Αθηνάς της Μαγκουφάνας, κάνει λάθος η Κόμνου και έχουμε τον πόντο για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. Πάλι σερβίρει η Δορμπαράκη, άσος από τη Δορμπαράκη. Κάνει το 8-7, δίνει προβάδισμα για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. Η Δορμπαράκη που είναι πάρα πολύ καλή σέρβερ, εκτός από εξαιρετική κεντρική. Άσος από τη Δορμπαράκη. Μάλιστα και στον ημιτελικό υπέλου στο Μαρούς που είχε γίνει εδώ τα Χριστούγεννα κόντρα στον Άγιο Δημήτριο, είχε βοηθήσει πάρα πολύ στην κατάκτηση εκείνης της Νίκης με τα σέρβις της. Έχουμε block out τώρα για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου που με ένα σερί 6-1 έκανε το 3-6-9-7. Πάλι Δορμπαράκη συνεχίζει να σερβίρει, πιέζει στο σέρβις, δημιουργεί πολλά προβλήματα στην υποδοχή της Μαγκουφάνα, αλλά αυτή τη φορά όμως σημαδεύει out, δίνει μια ανάσα για την Μαγκουφάνα η οποία μειώνει σε 9-8. Έτοιμη Σταματίου τώρα για να από πλευράς Μαγκουφάνας, η οποία έχει ένα καλό ξεκίνημα, προηγήθηκε 3-6, αλλά πολύ γρήγορα οι γηπεδούχοι ανέβασαν την απόδοσή τους, πίεσαν στο σέρβις και τώρα έχουν το προβάδισμα. Πολύ δυνατό το καρφί από την παίκτρια την Αλεξάνδρου, αλλά η μπάλα είναι όμως για την ομάδα της Μαγκουφάνας. Έχουμε παράβαση από τις αθλήτριες της κυρίας Μαρτσουκάκη. Το σκορ γίνεται 9-9 και συνεχίζει να σερβίρει η Σταματίου. Βγαίνει υποδοχή. Τελικά καταφέρνει η Νίκη Αμαρουσίου και παίρνει τον πόντο. Και το πανηγυρίζει έξαλα με την Στεφανία τη Μαυράκου, τη διαγώνια, 19, πολλά χειροκροτήματα. Είπαμε ένας αγώνας που κρίνει μόνο τον τίτλο στην κατηγορία, αφού και οι δύο ομάδες σαν φιναλίστ του τελικού έχουν πάρει το εισιτήριο ανόδου για την Β' Εθνική της ΕΣΠΑ. Καρφώνει Αλεξάνδρου, η μπάλα in out. Το σκορ γίνεται 10-10. Έτοιμη από πλευράς Μαγκουφάνας η Κυριαζή να σερβίρει. Το σκορ γίνεται 10-10. Πάνω στο φιλέ όμως και δίνει εύκολα τον 10ο πόντο για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου, η οποία πάει στο σέρβις με την Αλεξάνδρου.
Πολλά χειροκροτήματα και ρυθμικά από τους φίλους και τις φίλες της Νίκης Αμαρουσίου. Η υποδοχή τελικά βρίσκει στην οροφή. 12-10 για την ομάδα της Νίκης. Να πούμε ότι η Νίκη έχει κάνει ένα φοβερό ρεκόρ φέτος στην κατηγορία. Είναι αίτητη, 22 παιχνίδια στην κανονική περίοδο. Ένα που έδωσε στον ημιτελικό 23. Δεν έχει χάσει ούτε μία φορά. Σαρωτική ομάδα της κυρίας Μαρτσουκάκη. Εδώ προσπάθησε να πάρει το block out η Γρηγοράτου, αλλά δεν τα κατάφερε. Τη σταμάτησε εκεί το block της Αθηνάς και έχουμε το 12-11. Εδώ προσπάθησε να πάρει το σερβίρι πολύ όμορφα η Λεκατσά. Αλλά καταφέρνει η Γρηγοράτου και παίρνει το πόντο 13-11. Γίνεται το σέρβις, βγαίνει υποδοχή από την Μαγκουφά να κάνει το πλασέ η Κοκλανάκη. Αλλά έχουμε όμως διπλή μπαλιά που σημαίνει ο κύριος Χριστίδης. 13-12 από το λάθος αυτό της παίκτριας της Νίκης Αμαρουσίου. Η κυρία Μαρτσουκάκη δίνει εντολές από τις αθλητρίες της να είναι πιο προσεκτικές. Σερβίρι Κόμνου, βγαίνει υποδοχή από τη Νίκη. Πρώτος χρόνος για τη Δορμπαράκη, αλλά η μπάλα είναι out. 13-13 το σκορ. Υπάρχει ένα άγχος από ό,τι βλέπουμε από τις γηπεδούχες. Θέλουν να πάρουν το προβάδισμα. Και πάνω σε αυτή τη μεγάλη επιθυμία για να ξεφύγουν στο σκορ κάνουν και κάποια λάθη. Πολύ ωραίο καρφί από τη Μαυράκου. 14-13. Η Βελισάρη είναι αυτή τώρα που είναι έτοιμη να του κάνει το σέρβις. Κοκλανάκη δεν βγάζει καλά την υποδοχή. Πάλι μπάλα στην Κοκλανάκη. Όμορφα βγαίνει η υποδοχή από την Πασιαλή. Πολύ δυνατό το καρφί. Φοβερό σε δύναμη το καρφί της Γρηγοράτου. 15-13. Διατηρεί το μικρό προβάδισμα για την Νίκη Αμαρουσίου. Και πάρει η Μαρία Βελισάρη Πασαδόρος. Βγαίνει υποδοχή από την Κοκλανάκη. Εντυπωσιακό όμως στόπ από την Γρηγοράτου. Στον πρώτο χρόνο που προσπάθησε να κάνει η Ανδρονίδη. 16-13 και έχουμε time out που παίρνει ο κύριος Σπύρος Σούπασης για τη Μαγκουφάνα. Εντυπωσιακό όμως στόπ από την Γρηγοράτου. Στον πρώτο χρόνο που προσπάθησε να κάνει η Ανδρονίδη. 16-13 και έχουμε time out που παίρνει ο κύριος Σπύρος Σούπασης για τη Μαγκουφάνα. Επιστροφή στο κλειστό της Κοκκινιάς. Μετά το time out, η Βελισάρη κάνει το σέρβις. Αυτή τη φορά έχουμε πρώτο χρόνο που βγαίνει από τις παίκτρες της Μαγκουφάνας και από την Σταματίου. Μειώνει σε 16-14. Επιστροφή στο κλειστό της Κοκκινιάς. Μετά το time out, η Βελισάρη. Και έτοιμη η Πασαδόρος η Ανδρονίδη που είναι και αρχηγός. Να σερβίρει, άσχημο όμως το σέρβις πάνω στο φιλέ, 17-14, στο συν 3 η Νίκη Αμαρουσίου και η Γρηγοράτου, η Ναντίνα Γρηγοράτου, η 23χρονη παίκτρια,
κάνει το σέρβις. Βγαίνει θεαματικά υποδοχή από τη Μαγκουφάνα. Εξαιρετικό το καρφί που κάνει η Μαυράκου. Δίνει το προβάδισμα για την νίκη Αμαρουσίου 18-14. Και έτοιμη να σερβίρει πάλι γρήγορά του. Άσος από τη γρήγορά του. 19-14. Η πίεση στο σέρβις για την ομάδα του Αμαρουσίου φέρνει αποτελέσματα. Μια αλλαγή τώρα, μπαίνει η Βασιλάκη στο παιχνίδι. Άσος στην από τη θέση της Λεκατσά. 19-14, η πίεση στο σέρβις για την ομάδα. Σερβίρει πάλι γρήγορά του, βγαίνει η υποδοχή. Ανδρονίδη. Συνεχίζεται η φάση. Πολύ δυνατό το καρφί και παίρνει τον block out. Πάλι με φοβερό άλμα και δύναμη Μαυράκου. 20-14. Ξεφεύγει σταθερά, αργά αλλά σταθερά η νίκη Αμαρουσίου στο συν 6. Τρίτη συνεχώς. Το 12-10 έχει γίνει 20-14. Πάλι σερβίρει γρήγορα του, εντυπωσιακά. Παίρνει άσο. Κάτω από τα επεφημίες και τα χειροκροτήματα των φίλων και των φιλάθλων της νίκης Αμαρουσίου. Δεν μπόρεσε η Βασιλάκη να βγάλει αυτή τη το φοβερό σέρβις σε δύναμη της Γρηγοράτου, εντυπωσιακή Γρηγοράτου. Κυριολεκτικά κάνει πάρτι στους τελευταίες φάσεις η Γρηγοράτου από το σημείο του σέρβις. Προσπαθεί Δορμπαράκη, όπως διώχνει την μπάλα η Αλεξάνδρου. Συνεχίζεται η φάση, Κοκλανάκη, Ανδρονίδου, πρώτος χρόνος για την παίκτρια του, για την Κυριαζή, για Σταματίου, συγγνώμη, εντυπωσιακή υποδοχή από τις παίκτριες της κυρίας Μαρτσουκάκη, συνεχίζεται η φάση, αλλά αυτή τη φορά η Σταματίου ξανά πάλι καταφέρνει και σε πρώτο χρόνο τελειώνει την επίθεση, 21-15, μειώνει για την ομάδα της Μαγκουφάνας, που δείχνει ότι έχει πολλά προβλήματα στην υποδοχή, ειδικά με την Γρηγοράτου που έδωσε ένα πραγματικό ρεσιτάλ από τη γραμμή του σέρβις, εκτείναξε τη διαφορά στο 20-14. Η Σοφία Κοκλανάκη σερβίρει πάρα πολύ έμπειρη, βγαίνει υποδοχή, δυνατό το καρφί από την παίκτρια του Νίκη Αμαρουσίου, αλλά η μπάλα είναι όμως έχει βρει πάνω στο φιλέ, 4 μπαλιές όπως δείχνει ο κύριος Χριστίδης από την Αλεξάνδρου. Δεν μπόρεσε να περάσει την μπάλα, 21-16 και πάλι Κοκλανάκη στο σέρβις. Η Αλεξάνδρου βγαίνει υποδοχή, προσπαθεί Δορμπαράκη και τα καταφέρνει, έστω και αν η πάσα δεν ήταν η κατάλληλη. Κατάφερε η Αγγελίνα Δορμπαράκη με τα μακριά της χέρια να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα που είχε στο φιλέ, να κάνει τον 22ο πόντο, να δώσει διαφορά συν 6 για την ομάδα της νίκης Αμαρουσίου. Σερβίρει Δορμπαράκη, αλλά είναι out, βάζει πάρα πολύ δύναμη. 22-17, μειώνει η Μαγκουφάνα. Έτοιμη Σταματίου να κάνει το σέρβις για πλευράς των φιλοξενούμενων. Που όπως είπαμε και στην αρχή, και αυτές έχουν πάρει το εισιτήριο ανόδου μαζί με την νίκη Αμαρουσίου. Βγαίνει υποδοχή από την γρήγορά του. Πρώτος χρόνος εντυπωσιακός από την ομάδα του Αμαρουσίου και την Κάτια την Παπαθανάση, την αρχηγό. 23-17 για την ομάδα της Νίκης, η οποία θέλει δύο πόντους για να πάρει το πρώτο σετ, να κάνει και το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του φετινού τίτλου. Σερβίρει πολύ όμορφα η Μαυράκου, βγαίνει υποδοχή, συνέχεια στη φάση, μπερδεύονται οι παίκτριες της Μαγκουφάνα, όπως η Βασιλάκη, Αλεξάνδρου, βγάζει Κοκλανάκη εντυπωσιακά, σώζει Αλεξάνδρου, σώζει και η Κουσούλη, Αλεξάνδρου, περνάει όπως την μπάλα, Ανδρονίδου και τη Σταματίου. Η Κυριαζή ήταν, συγγνώμη, η μπάλα ήταν out, 24-17 από το καρφί της Κυριαζή.
Βγαίνει υποδοχή από τις παίκτριες της Νίκης. Αλλά έχουμε εδώ φιλές, όπως δείχνει ο κύριος Χριστίδης, από τις παίκτριες της Νίκης. Το 24-17 γίνεται 24-18. Και τώρα σερβίρει η Κυριαζή, βγαίνει υποδοχή από την Γρηγοράτου. Αλεξάνδρου πάει πάλα στο μπλοκ, βγαίνει νέα υποδοχή. Κακό το πλασέ της Αλεξάνδρου. Άλλο ήθελε να κάνει, άλλο έκανε. 24-19. Μειώνει κι άλλο η Μαγκουφάνα. Έτοιμη η Κυριαζή να κάνει το σέρβις. Κακό το πλασέ της Αλεξάνδρου. Βγάζει η Γρηγοράτου δύσκολα. Πάλι η Αλεξάνδρου. Βγαίνει η υποδοχή από τη Βασιλάκη. Δεν τα κατάφερε η Γρηγοράτου. 24-20. Κι άλλος πόντος για τις φιλοξενούμενες. Έχουμε αλλαγή τώρα. Πάλι η μπαίνει στο παιχνίδι η Αρμάου, η ακραία. Για να βοηθήσει στην επίθεση. Και βγαίνει από το παιχνίδι η Αλεξάνδρου. Προσπαθούν οι παίκτριες, τελικά γίνεται το λάθος. Έχουμε το 25ο πόντο. 25-20 παίρνει η νίκη Αμαρουσίου το πρώτο σετ, καθώς έγινε λάθος από τις παίκτριες της Μαγκουφάνα. Προβάδισμα λοιπόν για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου, η οποία θέλει ακόμα δύο σετ για να στεφθεί και φετινή πρωταθλήτρια στην τοπική κατηγορία της ΕΣΠΑ. Το 25ο πόντο, 25-20 παίρνει η Νίκη Αμαρουσίου το πρώτο σετ, καθώς έγινε λάθος από τις παίκτριες της Μαγκουφάνα. Προβάδισμα λοιπόν για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου, η Φίλοι και φίλες του Sports On Air, καλώς ορίσατε στο δεύτερο σετ της αναμέτρησης Νίκη Αμαρουσίου Αθηνά Μαγκουφάνας από το κλειστό της Κοκκινιάς στο Μαρούσι. Η Νίκη Αμαρουσίου προηγείται 25-20. Είπαμε ένα παιχνίδι που κρίνει τον πρωταθλητή, καθώς οι δύο ομάδες έχουν πάρει το εισιτήριο ανόδου για τη Β' Αθηνική της ΕΣΠΑ. Εδώ η Γρηγοράτου καταφέρνει και παίρνει το πρώτο πόντο για το πρώτο σετ. Ετοιμάζεται πάλι να σερβίρει η Μαυράκου. Βγαίνει υποδοχή από την Βασιλοπούλου. Πρώτος χρόνος από την παίκτρια της Μαγκουφάνας. Τελικά έχουμε την μπάλα να βγει, καταλήγει out και έχουμε το 2-0 για την Νίκη Αμαρουσίου. Στο πρώτο σετ είδαμε την ομάδα της Νίκης με την Γρηγοράτου να πιέζει στο σέρβις και να κάνει το 12-10-20-14. Από εκεί πέρα η Μαγκουφάνα έφερε το σκόρ στο 24-20. Άγχωσε τις γηπεδούχες, οι οποίες τελικά καταφέραν και πήραν το σετ με 25-20 από ασυνοησία των παιχτριών του Σπύρου του Δημήτρη του Σούπαση. Έτοιμη είναι να σερβίρει η Κόμνου για την ομάδα της Μαγκουφάνας. Βγαίνει υποδοχή. Η Βελισάρη πολύ ωραία για την Γρηγοράτου. Ο πόντος είναι για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. 3-1 το σκορ για την ομάδα της Μαρτσουκάκη. Γίνεται το σέρβις, βγαίνει υποδοχή από την από τη Λεκατσά. Συνεχίζεται η φάση, η Δορμπαράκη κάνει το πλασέ, καταφέρνει και βγάζει πολύ γρήγορα η Βασιλοπούλου. Ο πόντος όμως στην εξέλιξη της φάσης είναι για την ομάδα της Μαγκουφάνας, η οποία μειώνει σε 3-2.
και είναι έτοιμη με την Ανδρονίδη την αρχηγό και πασαδόρο της ομάδας να σερβίρει. Βγαίνει υποδοχή από την Νίκια Μαρουσίου. Δορμπαράκι πάρα πολύ δυνατά. Ο πρώτος χρόνος της Δορμπαράκι, δεν μπορεί η Ανδρονίδη. Και έτοιμη η Βελισσάρη να κάνει το σέρβις για την ομάδα της Νίκης, η οποία έχει το προβάδισμα με 4-2. Πολλά τα χειροκροτήματα, παίρνει φορά η Βελισσάρη. Βγαίνει υποδοχή από την Κοκλανάκη, Ανδρονίδου. Προσπαθεί η Κυριαζή. Τελικά ο πόντος είναι για την ομάδα της Μαγκουφάνας, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε η Βελισσάρη. 4-3 και η Σοφία Κοκλανάκη, πολύ εμπειρή παίκτρια, που όπως είπαμε κάνει πολύ καλή σεζόν πέρυσι με το Θρίαμβο Χαϊδαρίου. Κάνει το σέρβις, βγαίνει η υποδοχή από την Πασιαλή. Συνέχεια της φάσης, Ανδρονίδου, πολύ δυνατά το καρφί για τη Λεκατσά. Συνεχίζεται η φάση, γρήγορα τους, πάει μπάλα στο μπλοκ και παίρνει το μπλοκ out η παίκτρια της Νίκης Αμαρουσίου, εντυπωσιακή γρήγορα του. Και πάλι πάει στο σέρβις, που στο πρώτο σετ έκανε πράγματα και θάματα από τη γραμμή του σέρβις. Αλλά αυτή τη φορά δεν σημαδεύει σωστά, πετάει την μπάλα πάνω στο φιλέ, δίνει τον πόντο για τη Μαγκουφάνα, η οποία μειώνει σε 5-4. Η Σταματίου είναι έτοιμη να εκτελέσει για την Μαγκουφάνα. Βγαίνει υποδοχή με δυσκολία, Βελισσάρη. Κακό όμως το καρφί από την παίχτρια της Νίκης Αμαρουσίου, από την Αλεξάνδρου. Αρμάου κάνει το καρφί, σπάει μπάλα στο μπλοκ, τελικά είναι out. Γίνεται το 6-5 για την ομάδα της Νίκης. Έτοιμη η Δορμπαράκη να κάνει το σέρβις. Να πούμε ότι η Αγγελίνα Δορμπαράκη, η οποία ήρθε από τον Ποσειδώνα Λουτρακίου πέρυσι, που τα πήρε όλα με τον Ποσειδώνα Λουτρακίου και την οδήγησε την ομάδα στην άνοδο στην Α2. Φέτος στην Νίκη Αμαρουσίου που κάνει ένα καταπληκτικό πρωτάθλημα. Εδώ παίρνει τον Άσο. Δίνει το 7-5 για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. Από τις σημαντικές παίκτριες που βοήθησαν στη φετινή πορεία ώστε η Νίκη Αμαρουσίου να βγει αέτητη στις 22 αγωνιστικές κανονικής περίοδου. Μια εκπληκτική χρονιά θα λέγαμε για την ομάδα της Έφης Μαρτσουκάκη. Συνεχίζεται η φάση, εδώ έχουμε σηκώνει Δορμπαράκη, πολύ δυνατό το καρφί από την Μαυράκου. Η μπάλα όμως είναι για την ομάδα της Μαγκουφάνας, η οποία μειώνει 7-6. Έτοιμη να σερβίρει για την Μαγκουφάνα η Ανδρονίδου. Σπάει μπάλα στο μπλοκ. Πολύ δυνατά αυτή τη φορά η Μαυράκου βρίσκει στόχο, κάνει το 8-6. Και η Μαυράκου είναι αυτή που θα πάει να εκτελέσει το σέρβις. Βγαίνει υποδοχή. Δορμπαράκη με πολύ δύναμη. Συγγνώμη, ήταν η Παπαθανάση με πάρα πολύ δύναμη. Καταφέρνει και παίρνει τον πόντο για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. Από το σέρβις της αρχηγού. Η οποία προηγείται 9-6.
Βγάζει κοκρανάκι το σέρβις της παίκτριας της Νίκης, Αμαρουσίου, Γρηγοράτου, Βελισσάρη για την Αρμάου. Δεν τα καταφέρνει αυτή να κάνει το πλασέ. 9-7. Η Βασιλάκη είναι έτοιμη να εκτελέσει για την Μακουφάνα. Σερβίρι βγάζει Γρηγοράτου. Πρώτος χρόνος με την Παπαθανάση. Άουτε ο κύριος Χριστίδης. 9-8. Μειώνει η Μακουφάνα. Τελειώνει τη φάση. Μια ακραία τσένωση στη Σοφία Γκρέκα. Σερβίρι και πάλι η παίκτρια τη Βασιλάκη. Αλλά αυτή τη φορά έχουμε ένα φοβερό καρφί. Κάτω από πολλά χειροκροτήματα για την τη Μαυράκου. 18. Δεν μπόρεσε για την υποδοχή η Παπαδάκη, η λίμπερο του Ελυσιακού. Επάνω της έστειλε την μπάλα η Μπίσκου. 9-6, συν 3 για την ΑΕΚ. Κοκλανάκη βγάζει την υποδοχή. Έρχεται με πολύ δύναμη και φοβερό άλμα. Και παίρνει την αλλαγή η Κόμνου. Και παίρνει τον πόντο η Κόμνου, τον block-out. Λιώνει σε 19. Είχαμε πει προηγουμένως για την πολύ κακή περσινή χρονιά της ΑΕΚ στην Α1, που ότι τερμάτισε στην τελευταία θέση με μόλις 3 βαθμούς και μοιραία υποβιβάστηκε. Υποδοχή από την Νίκη. Εντυπωσιακό το καρφί από την Γρηγοράτου. 11-9 για την ομάδα της Νίκης, η οποία κρατάει το προβάδισμα. Η ΑΕΚ φέτος δημιούργησε ένα ισχυρό σύνολο. Και τώρα στο σέρβις η Κάτια Παπαθανάση. Και όντως η ΑΕΚ ήταν μία από τις καλύτερες ομάδες φέτος της. Βγαίνει η υποδοχή από τη Βασιλάκη. Δυνατό το καρφί από την Κοκλανάκη. Σπάει μπάλα στο μπλοκ. Γρηγοράτου. Ανδρονίδη για την Κοκλανάκη. Νέο πλασέ. Βρίσκει το κενό η Κοκλανάκη. Μειώνει σε 11-10. Η Οικονομίδου, η Γκρέκα. Η Ανδρονίδη, αρχηγός και πασαδόρος της ομάδας, είναι έτοιμη να κάνει το σέρβις. 9-7 με αυτό το χαμένο σέρβις για την Ένωση. Βγαίνει υποδοχή από την Νίκη, την Κοράτου. Τη σταματάει όμως τον μπλοκ της Μακουφάνας. Πολύ δυνατό το καρφί από τη Μαυράκου. Συνέχεια της φάσης. Πάλι Μαυράκου, Βελισσάρη. Εντυπωσιακό καρφί από την Γρηγοράτου. 12-10 για την Νίκη Αμαρουσίου. Σωτηρίου στην υποδοχή, η οποία, όπως είπαμε, φέτος έκανε ένα φοβερό πρωτάθλημα. Με το ένα χέρι εκεί, Παπαδάκη, είναι σε 23 παιχνίδια μαζί με τον ημιτελικό που κέρδισε κόντρα στο Κοροπή και της έδωσε ουσιαστικά τον τίτλο αίτητη. Ενώ έχει πάρει και το κύπελο στο Final Four που διοργάνωσε εδώ τα Χριστούγεννα. Επάνω στο φιλέ η μπάλα, Παπαδάκη. Έτσι με νίκη στο σημερινό παιχνίδι, αν ολοκληρωθεί η νίκη, θα μπορέσει να κάνει και τον double σε μια ονειρική χρονιά για την ομάδα Τσέφη Μαρτσουκάκη. Βελισσάρη, Γρηγοράτου, βγαίνει υποδοχή από την Βασιλοπούλου, πάλι Γρηγοράτου. Βελισσάρη, λάθος όμως από την Ανδρονίδου, 13-11. Δεν μπόρεσε η Ανδρονίδου να βγάλει την υποδοχή για την Νίκη Αμαρουσίου. Και πάλι Γρηγοράτου, η οποία είναι εντυπωσιακή στο σημερινό παιχνίδι. Πιέζει από το σέρβις. Έχει τελειώσει αρκετές δύσκολες φάσεις. Βγάζει υποδοχή Βασιλοπούλου. Φάση διαρκείας. Λάθος όπως από τη λίμπερο της Μακουφάνας. 14-11. Και time out που ζητάει ο κύριος Σούπασης για τη Μακουφάνα. Υποδοχή τώρα για τον Ελυσιακό στο σερβίς της Ζίγκα. Χριστοδούλου πολύ δυνατά έστειλε την μπάλα επάνω στην Οικονομίδου που δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ήταν πάρα πολύ δυνατό το χτύπημα της Χριστοδούλου. 12-8 η διαφορά πέφτει στους 4. Για να δούμε αν ο Ελυσιακός μπορεί να πλησιάσει κι άλλο την ΑΕΚ. Ακόμη έχουμε αρκετό δρόμο πάντως στο τέταρτο σετ. Θα σερβίρει τώρα η αναγνώστου. Γκρέκα κράτησε την υποδοχή.
Σηκώνεται από την πίσω ζώνη η Οικονομίδου, αλλά είναι πολύ κακή η προσπάθειά της. Στην την μπάλα επάνω στο φιλέ. 12-9. Μια ακόμη υποδοχή της Γκρέκα. Προλαβαίνει να περάσει την μπάλα στην προστινή ζώνη. Επιστροφή στο κλειστό της Νίκης Αμαρουσίου. Ολοκληρώθηκε το time out που πήρε ο τεχνικός της Μακουφάνας. Πάλι η γρήγορά του κάνει το σέρβις. Γίνει υποδοχή από τη Βασιλοπούλου, Ανδρονίδη. Ωραία ο τελείωμα και φάση από τη Βασιλάκη. 14-12. Έτοιμη να σερβίρει για την ομάδα της, των φιλοξενούμενων είναι η Σταματίου. Σταματίου παίρνει φόρα, εκτελεί. Βγαίνει όμορφα η υποδοχή από την Πασιαλή. Εντυπωσιακό καρφί από την Μαυράκου, τη διαγώνια. 15-12, δίνει το προβάδισμα. Και τώρα η Αγγελίνα η Δορμπαράκη έτοιμη να σερβίρει από τις κορυφαίες παίκτριες της φοβερής κούρσας της Νίκης Αμαρουσίου. Σερβίρει, βγαίνει υποδοχή από την Κυριαζή. Πολύ δυνατό όμως το καρφί της Παυράκου, της σταματάει το σέρβις. Η μπάλα είναι out όμως στην εξέλιξη. Η Κυριακή είναι έτοιμη να κάνει το σέρβις για την ομάδα της Αθηνάς, της Μακουφάνας. Είπαμε η Αθηνά, η Μακουφάνα σε περίπτωση που κερδίσει σήμερα το δεύτερο μάτς γίνεται στην έδρα της τη Δευτέρα. Out από την Αρμάου που έβαλε πάρα πολύ δύναμη στο καρφί, δεν υπολόγισε σωστά. Έδωσε το δικαίωμα στην φιλοξενούμενη να πλησιάσουν στον πόντο, 15-14. Και πάλι η Κυριαζή είναι έτοιμη να σερβίρει. Βγαίνει υποδοχή από την Πασιαλή. Πρώτος χρόνος με την Παπαθανάση, δεν βγαίνει όμως. Ο πρώτος χρόνος μεταξύ της Παπαθανάση και της Βελισσάρη. Εκεί τα κορίτσια της Αθηνάς βάζουν σωστά τα χέρια τους, μπλοκάρουν αυτή την προσπάθεια, ισοφαρίζουν σε 15-15. Έτοιμη Κυριαζή να σερβίρει και πάλι. Το σέρβις, από την... Έχουμε καθυστέρηση στο σέρβις από ό,τι δείχνει ο κύριος Χριστίδης. Αλλά έχουμε όμως διπλή παλιά που σημαίνει... Και δίνει την μπάλα στην ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου και τον πόντο στην ομάδα της κυρίας Μαρτσουκάκη. Κυρία Μαρτσουκάκη δίνει εντολές από τις αθλητρίες. Καθυστέρηση στο σέρβις. 16-15. Άσος από τη γρήγορά του. 17-15. Καθώς δεν μπόρεσε να βγάλει υποδοχή η Κοκλανάκη. 13-13 το σκορ. Και έτοιμη να σερβίρει η Μαυράκου. Υπάρχει ένα άγχος από ό,τι βλέπουμε από τις γηπεδούχες. Θέλουν να... Βγαίνει υποδοχή αυτή τη φορά από την Κοκλανάκη. Ανδρονίδη, πρώτος χρόνος όμως με την Κόμνου. Μειώνει σε 17-16 η Αθηνά. Η Βασιλάκη είναι αυτή που θα πάει να εκτελέσει το σέρβις. Αυτή τη φορά δεν καθυστερεί. Βγαίνει υποδοχή. Βελισσάρη. Για την Αρμάου, σπάει μπάλα στο μπλοκ, πάλι Βελισσάρη, πρώτος χρόνος με την Παπαθανάση, πάλι το μπλοκ της Μακουφάνα σταματάει τις προσπάθειες των παιχτριών της Νίκης, συνεχίζεται η φάση από την Βασιλάκη, Αρμάου, τρεις φορές οι παίχτριες της Μακουφάνας δεν μπόρεσαν να κάνουν την υποδοχή, πήρε και περίεργη τροχιά η μπάλα, 18-16, ο πόντος για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου.
η οποία προηγείται ήδη 25-20. Είστε συντονισμένοι στο Sports On Air. Πρώτος τελικός νίκης Αμαρουσίου Αθηνάς Μακουφάνα για το τοπική κατηγορία ΕΣΠΑ. Ωραίος πόντος από τις παίχτριες της Αθηνάς, η οποία μοιρώνει σε 18-17. Αλλαγή τώρα από τον κύριο Σούπαση. Βγαίνει η Κόμνου και μπαίνει η Αριστοβούνου. Σερβίρι Αριστοβούνου, βγαίνει υποδοχή από την Πασιαλή, σώζει Βελισσάρη, τελικά δεν μπορεί γρήγορά του, 18-17, 18-18 ισοφαρίζει η νίκη η Μαγκουφάνα. Πολύ καλό το παιχνίδι στο δεύτερο σετ. Δεν μπόρεσε η νίκη Αμαρουσίου να ξεφύγει. Όπως στο πρώτο. Πάλι Αριστοβούνου κάνει το σέρβις. Βελισσάρη, Γρηγοράτου. Φοβερό το καρφί της Γρηγοράτου. 19-18. Εκπληκτική η παίχτρια της νίκης Αμαρουσίου. Δίνει λύσεις στην υποδοχή και στην επίθεση. Έτοιμη τώρα η Παπαθανάση να σερβίρει για την ομάδα της νίκης. Η κεντρική παίρνει φόρα, εκτελεί άσος. Καθώς δεν μπορεί η Βασιλάκη να βγάλει την υποδοχή. 20-18. Και time out που παίρνει ο κύριος Σούπασης για την Μακουφάνα. Επιστροφή πάλι στο κλειστό της Κοκκινιάς, καθώς τελείωσε το time out που ζήτησε ο προπονητής της Μακουφάνας. Η Παπαθανάση βγαίνει υποδοχή από την Κοκλανάκη, Βελισσάρη, Γρηγοράτου, Βασιλοπούλου, Ανδρονίδη για την Κοκλανάκη, παραλίγο να γίνει το λάθος, Γρηγοράτου. Ξανά πάλι δίνει τη λύση Γρηγοράτου κάτω από τα χειροκροτήματα των φίλων της νίκης Αμαρουσίου. 21-18. Εξαιρετική Γρηγοράτου. Σερβίρι Παπαθανάση. Βγαίνει υποδοχή Ανδρονίδη. Πρώτος χρόνος εκεί επιτυχημένος με την Σταματίου. Χειροκροτήματα και όμως και από τους φίλους της Μαγκουφάνα, 21-19. Ανδρονίδου Σερβίρη, βγαίνει υποδοχή από την νίκη Αμαρουσίου, Βελισσάρη, προλαβαίνει Γρηγοράτου και παρότι η πάσα δεν ήταν τόσο καλή, καταφέρνει και την αξιοποιεί, παίρνει τον πόντο, 22-19, ικανότατη Γρηγοράτου. Βελισσάρη, Παζαδόρος έτοιμη να σερβίρει. Βγάζει υποδοχή Κοκλανάκη, Ανδρονίδου. Όπως η μπάλα από την Κυριαζή. Γρηγοράτου, εξαιρετική, 23-19. Ασταμάτητη Γρηγοράτου, πραγματικά δίνει ένα ρεσιτάλ η αθλήτρια της νίκης Αμαρουσίου. Πάρα πολύ καλή στο σέρβις. Έχει τελειώσει αρκετές μπάλες που έχει πάρει. Δίνει πάρα πολύ μεγάλη όθηση στην ομάδα της. Δύο πόντους απέχει η νίκη Αμαρουσία από την κατάκτηση του δεύτερου σετ που τη φέρνει όλο και πιο κοντά στον φετινό τίτλο της πρωταθλήτριας της τοπικής κατηγορίας ΕΣΠΑ.
Εξαιρετικό το καρφί από την Μαυράκου μέσα σε αποθέωση 24-19. Match, set ball για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου, η οποία θέλει ένα πόντο ακόμα για να πάρει και το δεύτερο set. Βελισσάρη, σερβίρι, κοκλανάκι. Λάθος όμως από την παίχτρια της Μαγκουφάνας στην Κυριαζή. Δίνει τον 25ο πόντο για την ομάδα της Έφης της Μαρτσουκάκη. 25-19, 2-0 για την Νίκη Αμαρουσίου που θέλει ακόμα ένα σετ για να σφραγίσει τη φετινή της εκπληκτική πορεία με τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Επιστροφή στο κλειστό της Κοκκινιάς στο Μαρούσι για το τρίτο σετ. Ανάμεσα στην Νίκη Αμαρουσίου και την Μαγκουφάνα, παρακολουθείτε από το Sports On Air σε live μετάδοση τον πρώτο τελικό play-off της τοπικής κατηγορίας SPA. Η γηπεδούχος Νίκη Αμαρουσίου είναι 2-0 σετ μπροστά με 25-20 και 25-19. Τώρα είμαστε στο, τώρα ξεκίνησε το τρίτο σετ. Σε περίπτωση που το κατακτήσει, παίρνει τον φετινό τίτλο και την άνοδο μαζί με την αντίπαλό της και φιναλίστ Μαγκουφάνα. Οι δύο ομάδες κυρίως κονταρακτουκιώνται σήμερα για τον τίτλο και μόνο για αυτόν, καθώς η υπόθεση άνοδος έχει ξεκαθαρίσει από τα ημιτελικά. Εδώ βλέπουμε τον πρώτο πόντο που παίρνει η ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου από το out καρφί της Γιάννη Τσοπούλου. Έτοιμη η αρχηγός η Παπαθανάση να σερβίρει, το κάνει, δεν μπορεί να βγάλει Βασιλοπούλου, Κοκλανάκη πολύ δυνατά, σπάει μπάλα στο μπλοκ, Ανδρονίδου παίζει πάλι με την Κοκλανάκη, πάλι μπάλα σπάει στο μπλοκ, φοβερή γρηγορά του, συνέχεια της φάσης, βάζει το χέρι της η Ανδρονίδου, η μπάλα καταλήγει στο τέρεν της Νίκης Αμαρουσίου, κάνει το 1-1. Εσείς βλέπετε από το Sports On Air, όπως είπαμε, το τρίτο σετ της συνάντησης. Το Sports On Air που είναι κοντά στο βόλεϊ, κοντά στο μπάσκετ αλλά και στο πινκ πονγκ με πολλές μεταδόσεις φέτος όλη τη σεζόν. Η Κόμνου πετάει την μπάλα πάνω στο φιλέ, δίνει την ευκαιρία στην Νίκη Αμαρουσίου να κάνει το 2-1. Ενώ η Βελισσάρη, η πασαδόρος της ομάδας, είναι έτοιμη να σερβίρει. Χειροκροτήματα και από τις αναπληρωματικές προσπαθούν να δώσουν θάρρος στη Βελισσάρη. Μπερδεύονται οι παίχτριες της Αθηνάς. Ασυνεννοησία μεταξύ της Βασιλοπούλου και της Κοκλανάκη. 3-1 το σκορ για την Νίκη Αμαρουσίου. Η Βελισσάρη πάλι συνεχίζει να σερβίρει. Η μαέστρος της φετινής Νίκης Αμαρουσίου, η οποία βοήθησε να κάνει αυτό το φοβερό σερί των 22 νικών στην κανονική περίοδο συν την νίκη στον ημιτελικό των play-off, 23 νίκες συνολικά. Ένα εκπληκτικό κατόρθωμα από την, για την ομάδα της Μαρτσουκάκη. Να πούμε ότι και η κυρία Μαρτσουκάκη, παλιά αθλήτρια του Παναθηναϊκού, 4 πρωταθλήματα με τις Πράσινες. Έχει πάρει τίτλους στην Α2 με τη φανέλα επίσης του Αγίου Σώστη και της ΑΕΚ. Εδώ βλέπουμε την παθιασμένη, την Αγγιλέτη Δορμπαράκη να τελειώνει σε πρώτο χρόνο και να κάνει το 5-1. Η Δορμπαράκη που έκανε μια φοβερή χρονιά πέρυσι στον Ποσειδώνα Λουτρακίου, συνέχισε φέτος και στην Νίκη Αμαρουσίου. Εντυπωσιακή κεντρική με καλό σέρβις, με φοβερό πάθος και δύναμη πάνω στο φιλέ. Παίχτρια που προέρχεται από βολεϊμπολική οικογένεια, καθώς ο πατέρας της ο Γιάννης Δορμπαράκης, παλιός παίκτης του Ηρακλή Ξυλοκάστρου και του Ιωνικού Νέας Φιλαδέλφειας. Συνεχίζεται το παιχνίδι, Κοκλανάκη, καρφώνει, δείχνει μέσα ο κύριος Χριστίδης, 5-2. Για την Νίκη Αμαρουσίου που έχει το προβάδισμα με 2-0 σετ, live μετάδοση από το κλειστό της Κοκκινιάς στο Μαρούσι. Η Μεσαρετζίδη που έχει μπει και αυτή η αλλαγή κάνει το σέρβις,
Δορμπαράκη τα καταφέρνει. Δίνει τον έκτο πόντο η Αγγελίνα Δορμπαράκη, 6-2. Για την αθλήτρια σύμβολο της φετινής νίκης. Η οποία αν και ήρθε από μεταγραφή από τον Ποσειδώνα Λουτρακίου, κατάφερε να κερδίσει αμέσως θέση βασικού και να δείξει το σπουδαίο της ταλέντο. Βασιλοπούλου, Κοκλανάκη, Γρηγοράτου, Βελισάρη. Εντυπωσιακό άλμα και πόντος από την παίκτρια της ομάδας της Νίκης Αμαρουσίου, από τη Μαυράκου. 7-2. Πολύ καλό το ξεκίνημα για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. Και Γρηγοράτου, η οποία είναι η πρωταγωνίστρια της συνάντησης. Με το σέρβις της έβαλε τα θεμέλια για την κατάκτηση του πρώτου σετ. Ήταν εντυπωσιακή και στο δεύτερο, με πολλές επιθέσεις κρίσιμες, καθάρισε αρκετές μπάλες. 7-2 τώρα το σκορ στο τρίτο σετ. Η Κοκλανάκη πάνω στο φιλέ. 8-2 γίνεται το σκορ για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. Και time out που ζητάει γρήγορα ο κύριος Σούπασης για την ομάδα της Μακουφάνας. Ολοκληρώθηκε το time out που πήρε ο κύριος Σούπασης για την Μαγκουφάνα. Η Μαγκουφάνα, να πούμε, στην κανονική περίοδο τερμάτισε δεύτερη πίσω από την Νίκη Αμαρουσίου. Το φαινόμενο φέτος της Νίκης Αμαρουσίου. Βγαίνει υποδοχή. Γρηγοράτου, φοβερή και τρομερή Γρηγοράτου. 9-2, εκπληκτική Γρηγοράτου. Η απόλυτη πρωταγωνίστρια της συνάντησης. Δίκαια τα χειροκροτήματα των φίλων της Νίκης Αμαρουσίου. Πράγματα και θάματα από την παίκτρια, την ακραία της Νίκης Αμαρουσίου. Ένα σπουδαίο όπλο για την Νίκη Αμαρουσίου. Παίρνει φόρα, αυτή τη φορά όμως το σέρβις της δεν είναι καλό. Το πετάει πάνω στο φιλέ. 9-3. Και η μπάλα πάει στην Κοκλανάκη για να σερβίρει για λογαριασμό της Μακουφάνας. Και οι δύο ομάδες από τη νέα σεζόν θα είναι στην Β' Εθνική της ΣΠΑ. Η Β' Εθνική της ΣΠΑ, η οποία και αυτή είναι σε εξέλιξη στα play-off, καθώς βγήκε το τελικό ζευγάρι ανάμεσα στον Αστέρα Αγίου Δημητρίου και την ομάδα των Αμπελοκήπων. Ο Αστέρας Αγίου Δημητρίου κατάφερε μετά από δραματική σειρά με τον Παπάγο, με 3-2 νίκες, να πάρει το εισιτήριο για τον τελικό. Ο Αστέρας που ήταν και ο πρωτοπόρος της κανονικής περίοδου και τελείωσε το μάτς με μόνο μία ήττα. Εδώ δεν μπορεί η Δορμπαράκη, τη σταματάει το μπλοκ της Μακουφάνας. 9-5 μειώνει η φιλοξενούμενη ομάδα. Σερβίρει Κοκλανάκη, βγαίνει υποδοχή από την Αρμάου. Πάλι Αρμάου δεν τα καταφέρνει, σταματάει το μπλοκ, όπως να περάσει Πασιαλή, Ανδρονίδου, πρώτος χρόνος, δεν περνάει ο πρώτος χρόνος της Σταματίου. Εντυπωσιακό εκεί το στόπ από τις παίχτριες της κυρίας Μαρτσουκάκη και αλλαγή στο σέρβις, καθώς μπαίνει η Μιχαηλίδη Κωνσταντίνα και βγαίνει η Δορμπαράκη που ήταν έτοιμη να εκτελήσει το σέρβις. Πολλά τα χειροκροτήματα. 15 το σκορ, 2-0 μπροστά η Νίκη Αμαρουσίου. Out καρφώνει αυτή τη φορά
η παίχτρια της Μακουφάνας, η Λεκατσά. Κάνει το 11-5 για τις γηπεδούχες. Και η Μιχαηλίδη, η οποία μπήκε στην προηγούμενη φάση, συνεχίζει να σερβίρει. Βγαίνει υποδοχή από την Κουσούλη, το λίμπερο της Μακουφάνας. Γρηγοράτου, Κοκλανάκη. Ο πόντος όμως είναι για την Νίκη Αμαρουσίου, καθώς έχουμε παράβαση από την παίχτρια της Μακουφάνας, όπως δείχνει ο κύριος Χρυσίδης. Ο κύριος Χρυσίδης είναι ο πρώτος διαιτητής, ενώ η κυρία Κυριαλάνη είναι η δεύτερη. Είδαμε και μια αλλαγή για την Μακουφάνα. Έτοιμη να σερβίρει η Μιχαηλίδη. Σημαδεύει αυτή τη φορά την Λεκατσά. Τελικά ο πόντος όμως στην εξέλιξη της φάσης είναι για την Νίκη Αμαρουσίου, καθώς έχουμε 4 μπάλες. Δεν πέρασε η μπάλα από την Μακουφάνα, που κάνει πάρα πολλά λάθη σε αυτό το σετ. 13-5. Είναι σαν να έχει παραδοθεί η Μακουφάνα στο ξεκίνημα του τρίτου σετ. Η διαφορά έχει ξεφύγει πάρα πολύ. Πολλά τα λάθη στην υποδοχή. Σαν να μην πιστεύει η ομάδα του κυρίου Σούπαση ότι μπορεί να κάνει κάτι σε αυτό το σετ. Άσος από τη Μιχαηλίδη, 14-5. Πολλά τα χειροκροτήματα έχει σηκωθεί η κυρία Μαρτσουκά, χειροκροτεί τις παίχτριές της, οι οποίες πιέζουν πάρα πολύ στο σέρβις, δυσκολεύουν πολύ την υποδοχή της Μακουφάνας. Βγαίνει υποδοχή, Βελισάρη. Πολύ δυνατό το άλμα και το καρφί που κάνει η Μαυράκου, παίρνει τον block out, 15-5, στο συν 10 η διαφορά. Οι φιλοξενούμενες φαίνεται σαν να έχουν πετάξει λευκή πετσέτα πολύ γρήγορα. Και συνεχίζει η Μιχαηλίδη να σερβίρει. 15-5 το σκορ. Βγαίνει υποδοχή από τη Λεκατσά. Πάλι ίδια, καρφώνει Μιχαηλίδη. Δυνατό το καρφί της Αρμάου. Συνεχίζεται η φάση. Αρμάου πάλι. Βγαίνει η Κοκλανά και βγάζει την υποδοχή. Λεκατσά μπλόκα και από τις παίχτριες της Νίκης. Πάλι η Λεκατσά επιμένει και τα καταφέρνει. 15-6. Η Κόμνου είναι έτοιμη να γυρίσει στο παιχνίδι. Και η Αριστοβούνου είναι έτοιμη να κάνει το σέρβις για την αλλαγή, για την ομάδα της Μακουφάνας. Τρέχει εντυπωσιακά η Πασιαλή, σώζει την κακή υποδοχή, αλλά δεν τα καταφέρνουν οι παίχτριες της Νίκης Αμαρουσίου να ολοκληρώσουν αυτή την εντυπωσιακή προσπάθεια της Πασιαλή. 15-7, μειώνει η Μακουφάνα και πάλι η Αριστοβούνου. Βγάζει υποδοχή Γρηγοράτου. Έχουμε όμως μεταφορά, όπως δείχνει ο πρώτος διαιτητής, ο κύριος Χρυσιστίδης. 15-8 από το λάθος της Βελισάρη. Και πάλι η Αριστοβούνου, η οποία παρά το ύψος της δείχνει ότι έχει καλό σέρβις. Βάζει προβλήματα στην υποδοχή της Νίκης Αμαρουσίου. Αρμάου, 16-8, double score για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου, η οποία καλπάζει στην κατάκτηση του τρίτου σετ και στο double, καθώς έχει στεφθεί κυπελούχος από τα Χριστούγεννα, στο Final Four που διοργάνωσε η ίδια. Και σήμερα στον πρώτο τελικό των play-off είναι μπροστά 2-0 από την κανονική περίοδο. Αν κατακτήσει και το σημερινό παιχνίδι, σφραγίζει και τον τίτλο της πρωταθλήτριας. Δικαιωματικά άλλωστε με αίτητη στη φετινή κατηγορία. Εδώ λάθος, δεν μπορούν να συνεννοηθούν οι παίχτριες της Νίκης Αμαρουσίου. Η Τερέζα η Καραβή δεν μπόρεσε να συνεννοηθεί με την παίχτρια, με την αρχηγό της.
Block out, αυτή τη φορά παίρνει Αρμάου, 17-9. Λάθος από την Κοκλανάκη στο σέρβις της παίχτρας Νίκης Αμαρουσίου. Εντυπωσιακό μπλοκ όμως από την αρχηγό, την Κάτια την Παπαθανάση. 18-9. Double score για την, είπαμε, για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. Ανδρονίδου. Γρηγοράτου. Εντυπωσιακή υποδοχή από την λίμπερο της Μαγκουφάνας. Τα καταφέρνει η Αρμάου, 19-9. Πολλά χειροκροτήματα. 6 πόντους χωρίζουν την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου από το φετινό double. Η κορυφαία ομάδα της τοπικής κατηγορίας, αίτητη στην κανονική περίοδο, κατέκτησε το κύπελο και λίγους πόντους τη χωρίζουν από το πρωτάθλημα. Κοκλανάκι με δυσκολία, βγαίνει υποδοχή, διορθώνουν οι συμπαίκτριές της. Γρηγοράτου προσπαθεί να κάνει το πλασέ. Εκεί έχουμε μπλοκ από την Παπαθανάση, η οποία το πανηγυρίζει έξαλα η αρχηγός, 29. Πολλά τα χειροκροτήματα. Γίνεται το σέρβις, άσος από την Αρμάου. (21-9) Πολλά χειροκροτήματα. Αλλαγές τώρα, θέλει να δώσει χρόνο και στις υπόλοιπες παίκτρες η κυρία Μαρτσουκάκη. Το παιχνίδι σχεδόν έχει τελειώσει, 21-9. Μπαίνει στο παιχνίδι και η Καριού. (21-9) το πάρτι έχει ετοιμαστεί από στις εξέδρες της Νίκης Αμαρουσίου. Πετάει έξω την μπάλα η Καριού. 21-10. Γρηγορά του τα καταφέρει, 22-10. Ετοιμάζεται η Καριού να κάνει το σέρβις, ενώ νωρίτερα ήταν η Ιούσα αυτή που είχε κάνει το, η Ιούτσα η Ανίτα για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. Έχει πάρει και αυτή χρόνο συμμετοχής. Out όμως το καρφί που κάνει η Πανταζοπούλου. (23-10, δύο πόντους χωρίζουν την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου από το φετινό double. Έχει πάρει τα δύο πρώτα σετ, 25-20, 25-19. Εδώ παρακολουθείτε από το Sports On Air Live τον πρώτο τελικό ανάμεσα στη Νίκη Αμαρουσίου και τη Μαγκουφάνα. Φοβερό το καρφί από την Ούτσα. 24-10. Match ball, set ball για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. Σερβίρι μέσα σε αποθέωση, παίχτρια, παίρνει τον Άσο. Παίρνει τον Άσο η Ξένια η Τσέκενη. 25-10, 3-0 για την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου, η οποία κάνει το double στη φωτεινή περίοδο. Σφραγίζει μια εκπληκτική χρονιά η ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου.
κλειδώνει και το πρωτάθλημα. Εντυπωσιακή πορεία από τις παίχτριες της Έφης, της Μαρτσουκάκης, οι οποίες πανηγυρίζουν σαν μια γροθιά όλες μαζί. 25-10 το τρίτο σετ, 25-19, 25-20, 25-10. Δεν μπόρεσε η Μακουφάνα να κάνει το... Δεν μπόρεσε η Μακουφάνα να αντισταθεί στη φοβερή ορμή και το φοβερό πάθος της Νίκης Αμαρουσίου, η οποία μπήκε πολύ δυνατά, πολύ αποφασισμένη, με μεγάλη πίστη να καταφέρει να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα και τα κατάφερε. Εδώ βλέπουμε ένα πανηγυρικό στιγμιότυπο από τις αθλήτριες. Αξίζουν πολλά συγχαρητήρια στην ομάδα της Μαρτσουκάκη και των συνεργατών της. Με όπλο το σέρβις η ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου κατάφερε να πάρει το σημερινό παιχνίδι. Εδώ γνωρίζει την αποθέωση από, από την εξέδρα των φίλων και των γονέων των παιχτριών. Πολλά τα χειροκροτήματα, πολλά τα συγχαρητήρια. Αίτητη κυριολεκτικά κατακτάει το φετινό πρωτάθλημα, καθώς 22 παιχνίδια στην κανονική περίοδο και δύο μάτς, ημιτελικός play-off και ο τελικός που παρακολουθήσατε πριν από λίγο, 24 παιχνίδια συνολικά. Κάνουν μια φοβερή χρονιά για την ομάδα της Αμαρουσίου. Για να πούμε άλλη μια φορά τα σετ, 25-20, 25-19 και 25-10. Στο τελευταίο βέβαια η Μακουφάνα σχεδόν δεν κατέβηκε. Μόλις η Νίκη Αμαρουσίου πήρε μεγάλη διαφορά, ουσιαστικά το παράτησε το σετ. Εδώ πάλι βλέπουμε τα πανηγύρια των παιχτριών της Νίκης. Μια πολύ δύσκολη και απαιτητική χρονιά, είχε ένα εξαιρετικό φινάλε, όπως είπαμε, αίτητη. Ένα πραγματικό μονοθέσιο θα λέγαμε, της Φόρμουλα 1 θύμισε η φετινή πορεία της Νίκης Αμαρουσίου. Ένας πολύ δυνατός κορμός, μια πολύ δεμένη ομάδα, πολύ καλά δουλεμένη. Αξιοποίησε όλα τα όπλα της και έφτασε σε αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Διακόπτουμε για λίγο και παρερχόμαστε σε λίγα λεπτά για τις απονομές. Επιστροφή εδώ στο κλειστό της Νίκης του Κοκκινιάς Αμαρουσίου. Εδώ βλέπουμε πάλι εντυπωσιακά στιγμιότυπα την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου να φωτογραφίζεται όλοι μαζί, χαμογελαστές οι αθλήτριες. Και πώς να μην είναι, μια εκπληκτική χρονιά όπως είπαμε. Αίτητες, 24 παιχνίδια. Εξαιρετική πορεία μαζί με την κυρία Μαρτσουκάκη και τους συνεργάτες της. Σαν μια γροθιά όλη η ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου κατάφερε να πετύχει το φετινό άθλο, καθώς πέρυσι είχε χάσει την άνοδο από τον Απόλλωνα, δεν τα είχε καταφέρει. Φέτος όμως με τις κατάλληλες μεταγραφικές κινήσεις κατάφερε να είναι ασυναγώνιστη. Θα λέγαμε ότι ήταν πολύ μικρή η κατηγορία για τη φετινή Νίκη Αμαρουσίου, η οποία ήταν σαρωτική στα περισσότερα παιχνίδια που έδωσε, με μεγάλη διαφορά από τις αντιπάλους της. Κατάφερε σιγά σιγά από την αρχή της περίοδου να πάρει προβάδισμα στην κανονική περίοδο και σιγά σιγά να μπορέσει να αυξήσει τη διαφορά από τους διώκτες της. 65 βαθμούς συγκέντρωση η Νίκη Αμαρουσίου στη φετινή φρενήρη πορεία της, με 22 στα 22 όπως έχουμε πει. Εδώ βλέπουμε και τις σχετικές selfie από τις παίχτριες, είναι πάρα πολύ χαρούμενες για την επιτυχία τους αυτή. Ο κόσμος είναι ανυπόμονος, περιμένουν όλοι να δοθεί από τη διοργανώτρια αρχή της ΕΣΠΑ το κύπελο της πρωταθλήτριας και ταμπλούχου παράλληλα.
μια εκπληκτική χρονιά. Από την άλλη πλευρά έχουμε και την Μαγκουφάνα, η οποία μπορεί να φεύγει τιμένη από το γήπεδο, να μην παίρνει το τίτλο, αλλά με τη νίκη της στους δύο ημιτελικούς κόντρα στα γλυκά νερά, έχει πάρει και αυτή το δεύτερο εισιτήριο ανόδου στην Β' Εθνική της ΕΣΠΑ. Πλέον η πίκρα της μετριάζεται. Εδώ σε πρώτο πλάνο βλέπουμε την Γρηγοράτου, την απόλυτη στάρ της φετινής αναμέτρησης που παρακολουθήσαμε πριν από λίγο. Εκπληκτική απόδοση από την πανέμορφη αθλήτρια της Νίκης Αμαρουσίου. Εξαιρετική η ακραία. Στο πρώτο σετ ήταν έργο Γρηγοράτου, καθώς από το πιεστικό της σέρβις κατάφερε να πάρει, να βοηθήσει την ομάδα της και να το κερδίσει 25-19. Εδώ βλέπουμε την κυρία Μαρτσουκάκη. Δίπλα της είναι η αρχηγός η Παπαθανάση. Προσέφερε και αυτή τα μέγιστα στη φετινή πορεία. Βλέπουμε σιγά σιγά και τις υπόλοιπες αθλήτριες, καθώς ανοίγει το πλάνο. Να πούμε και για τα άλλα κορίτσια, όπως ήταν η Στεφανία η Μαυράκου, η Ρόζα η Αρμάου, η Άσπα η Αλεξάνδρου, είπαμε για την αρχηγό στην Κάτια την Παπαθανάση, την Αγγελίνα τη Δορμπαράκη, η οποία μετά την περσική σπουδαία χρονιά με τον Ποσειδώνα Λουτρακίου τα πήρε όλα φέτος και με την ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. Ένα τεράστιο ταλέντο από τον ομό Κορινθίας. Εδώ βλέπουμε γίνονται ετοιμασίες κιόλας από την ομάδα, από την διοργανώτρια αρχή της ΕΣΠΑ για να δοθούν τα απαραίτητα κύπελα. Να πούμε ότι στο φετινό ρόστερ πολύ καλή δουλειά έκανε και η Μαρία Ευελισσάρη Πασαδόρος, η Τερέζα η Καράβη, η Χριστίνα η Πασιαλή η Λίμπερο, δεν θέλουμε να δικήσουμε καμία, η Κωνσταντίνα η Μιχαηλίδη, η Ανίτα η Ούτσα, η Κωνσταντίνα η Κάριου, η Χριστίνα Ηλιοπούλου το άλλο Λίμπερο της ομάδας που ανήκει στο ρόστερ της Νίκης Αμαρουσίου. Φυσικά να μην ξεχάσουμε τον φυσικοθεραπευτή της ομάδας, τον κύριο Αργύρη Βλαχούτσικο, τον γυμναστή τον Δημήτρη τον Διαμαντάρα και την γιατρό της ομάδας, τον γιατρό της ομάδας, τον Αντώνη τον Μουντράκη. Όλοι βοήθησαν, όλοι συνέβαλαν στο μεγάλο φετινό άθλο της Νίκης Αμαρουσίου. Εδώ βλέπουμε το βαρύτιμο έπαθλο που θα πάρει σε λίγη ώρα η αρχηγός της ομάδας, η Κάτια η Παπαθανάση, η κεντρική, η οποία βοήθησε πάρα πολύ, στην κατάκτηση του φετινού ντάμπλ. Όλα τα κορίτσια της Νίκης Αμαρουσίου έδωσαν τα πάντα, έδωσαν όλο τους το είναι, δούλεψαν επαγγελματικά, πολλές ώρες προπόνηση, κάτω από την μπαγκέτα της μαέστρου της Έφης της Μαρτσουκάκη, η οποία παρουσίασε ένα εξαιρετικό σύνολο, δούλεψε σε βάθος πάρα πολύ ομάδα. Και γι' αυτό έκανε αυτή τη μεγάλη διαφορά, διατήρησε το αίτητο και πήρε και με μεγάλη διαφορά από τους διώκτες της την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο και έκανε και περίπατο στον ημιτελικό και στον τελικό, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα. Είναι και η Αμαρουσίου που πήρε και το κύπελο πριν τα Χριστούγεννα στη διοργάνωση που φιλοξένησε εδώ στο κλειστό της Κοκκινιάς, με αντίπαλους τότε την ομάδα του Αστέρα Αγίου Δημητρίου και την Σαμπελόκηπους. Καλησπέρα σας. Εκ μέρους της Ένωσης Σωματείων Βόλεϊ Αθηνών και Ανατολικής Αττικής σας καλωσορίζουμε στις απονομές πλέον. Όλοι χαρήκαμε ένα καταπληκτικό παιχνίδι μεταξύ σε δύο εισάξιες ομάδες. Έχουμε την Αθηνά Μαγκουφάνα. Εδώ έχουμε την παρουσίαση των δύο ομάδων.
δύο καταπληκτικές ομάδες που κατάφεραν να τερματίσουν πρώτη, δεύτερη. Δεν έχει, παιδιά, καμία σημασία ποια σηκώνει το κύπελλο. Σημασία έχει ότι και οι δύο ανεβαίνετε στη Β' Εθνική. Συγχαρητήρια για άλλη μια φορά εκ μέρους της Ένωσης. Μέσα σε όλα μας συγχωρείτε, θα θέλαμε να σας πούμε ότι έχουμε κοντά μας την Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλο Λυκόβρησης Πεύκης και Πρόεδρο της UNESCO Βορείων Προαστίων, κυρία Μαρίνα Πατούλη, που εδώ είναι κοντά στα κορίτσια με όλη της την αγάπη. Πριν κάνουμε τις απονομές, ένα μόνο λεπτάκι για ένα χαιρετισμό. Θα ήθελα να συγχαρώ τις γυναίκες, τα κορίτσια, οι γυναίκες δυνατά μπροστά. Εφαγωνίζεστε, αθλητισμός, υγιή στόχη. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, στη Νίκια Μαρουσίου, θερμό χειροκρότημα από όλους. Αλλά και η καρδιά μου ως Πευκιώτισσα χτυπάει πολύ δυνατά για την Αθηνά Μαγκουφάνα, τα κορίτσια, συγχαρητήρια στους προπονητές. Εύχομαι και μεγαλύτερες διακρίσεις και άνοδο. Να είστε καλά. Πάντα νίκες. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λοιπόν στην απονομή για τη δεύτερη θέση της κατηγορίας. Με ένα τεράστια συγχαρητήρια, κορίτσια, και θα παρακαλέσουμε την κυρία Πατούλη, που η καρδιά της είναι από εδώ, να κάνει και την απονομή. Όπως ακούσατε κι εσείς, η κυρία Πατούλη θα δώσει τα μετάλλια και θα κάνει την απονομή για την δεύτερη θέση στην Αθηνά τη Μαγκουφάνα. Μια ομάδα η οποία πάλεψε, έκανε πολύ καλή πορεία. Εάν δεν ήταν η φοβερή και τρομερή φέτος Νίκια Μαρουσίου, ίσως να έχει άλλη κατάληξη ο τελικός τερματισμός της. Ήρθε δεύτερη. Κατάφερε όμως να κοιτάξει στα μάτια, έστω και για λίγο, σήμερα την Νίκια Μαρουσίου. Μετά τα δύο πρώτα σετ όμως δεν μπόρεσε άλλο. Παρέδωσε στο τρίτο σετ, πέταξε λευκή πετσέτα. Δεν είχε άλλη ενέργεια να βγάλει στο παρκέ. Πολύ εύκολα η Νίκια Μαρουσίου έκανε πάρτι και τελείωσε πανηγυρικά μπροστά στους φιλάθλους της το τρίτο σετ και τον αγώνα. Εδώ βλέπουμε την κυρία Πατούλη να δίνει τα μετάλλια. Σε λίγο θα ακολουθήσουν και απονομές και το βαρύτιμο έπαθλο της πρωταθλήτριας στην Νίκια Μαρουσίου. Συγχαρητήρια στα κορίτσια, στον coach και στο σύλλογο.
πρώτη θέση για την Νίκια Μαρουσίου. Εσείς παρακολουθείτε από το Sports On Air την απονομή των μεταλλίων στην πρωταθλήτρια ομάδα της Νίκης Αμαρουσίου. Και θα δοθεί τώρα σε λίγο το έπαθλο στην αρχηγό την Παπαθανάση. Τώρα το μετάλλιο στην Έφητη Μαρτσουκάκη, η οποία ανέλαβε πριν από 2 χρόνια στη θέση του Νόντα Μπάιμπου από τον Ηρακλή Κηφισιάς στην Νίκη Αμαρουσίου και τη βοήθησε φέτος να κάνει το μεγάλο άλμα. Εδώ οι συνεργάτες της, έτοιμοι να πάρουν και αυτή τα μετάλλια τους. Όλοι βοήθησαν, είπαμε, από καθένας από το πόστο του στο να κάνει η Νίκη Αμαρουσίου αυτή την φοβερή χρονιά. Θα λέγαμε ήταν η Dream Team της τοπικής κατηγορίας. Κανείς δεν μπορούσε να αντισταθεί στην φετινή νίκη, η οποία του χρόνου με άλλα σχέδια, με νέο προγραμματισμό, θα προσπαθήσει να είναι ανταγωνιστική και στην Β' Εθνική της ΕΣΠΑ. Το ίδιο θα προσπαθήσει να κάνει και η Μακουφάνα. Και τώρα η ώρα της μεγάλης απονομής. Η Παπαθανάση σηκώνει το κύπελο. Πραγματικά στιγμές τελείριο χαράς από τις παίχτριες της Νίκης. Το όνειρο έγινε πραγματικότητα. Σηκώνει εκεί ψηλά το τρόπαιο η Παπαθανάση. Μια εξαιρετική χρονιά σφραγίζεται για την Νίκη Αμαρουσίου κάτω από τα θερμά χειροκροτήματα των γονιών των παικτριών αλλά και των φιλάθλων της περιοχής. Το καμάρι του Αμαρουσίου, πρώτο και καλύτερο στην Β' Εθνική. Μαζί βέβαια είπε, όπως είπαμε, με την Μακουφάνα. Ενώ βλέπουμε και την σχετική οικογενειακή φωτογραφία μαζί με τις δύο ομάδες, οι οποίες μοιράστηκαν την άνοδο, αλλά τα τρόπαια τα πήρε όλα φέτος η Νίκη Αμαρουσίου, το double. Μαζί και η κυρία Πατούλη, πολλά τα χαμόγελα. Μείνετε συντονισμένοι στο Sports On Air, σε λίγο θα ακολουθήσουν και οι συνεντεύξεις με τις πρωταγωνίστριες
από τις δύο ομάδες. Η νίκη Αμαρουσίου στέφθηκε θριαμβευτικά ταμπλούχος της φετινής περίοδου. Τα πήρε όλα φέτος η ομάδα της κυρίας Μαρσουκάκη. Κοντά έχουμε δύο από τις πρωταγωνίστριες της φετινής εκπληκτικής σεζόν. Θα αρχίσουμε από την λίμπερο, την Χριστίνα την Πασιαλή, να μας πει λίγο την άποψή της, πώς η ομάδα έφτασε σε αυτό το double και ποιο ήταν το μυστικό της επιτυχίας. Καλησπέρα καταρχήν. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες για αυτήν την κατάκτηση του double. Το θέλαμε πολύ. Από την αρχή κάναμε το σύνολο, ένα πολύ καλό σύνολο. Δουλέψαμε πολύ στο γήπεδο. Υπήρχε διάθεση και από τις αθλήτριες και από το προπονητικό team, από το φυσικοθεραπευτή, το γυμναστή, τους οποίους ευχαριστούμε πολύ, τη διοίκηση. Και όλοι μαζί καταφέραμε και φτάσαμε σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία για το σύλλογο. Περίμενε ότι θα το κατακτούσατε και αίτητη. Όχι, ξεκινήσαμε σίγουρα με υψηλούς στόχους στην ομάδα τη χρονιά, αλλά κάπου θα γίνει η γκέλα. Αυτό είναι το αναμενόμενο. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταφέραμε να το κάνουμε αίτητες και δεν ξέρω με τον καλύτερο τρόπο. Να σώσουμε τα συγχαρητήρια για τη φετινή κατάκτηση του τίτλου. Θα θέλαμε τώρα να απευθυνθούμε και στην κεντρική, την Κωνσταντίνα τη Μιχαηλίδη. Ήταν από τις πρωταγωνίστριες της φετινής μεγάλης πορείας. Θα θέλαμε να τη ρωτήσουμε και αυτή την άποψή της, πώς πέτυχε αυτή τη σπουδαία πορεία φέτος η νίκη Αμαρουσίου, πώς ήρθε το φετινό το double και αν περίμενε και η ομάδα αν θα τερμάτιζε αίτητη όπως τα κατάφερε σε 24 παιχνίδια. Καλησπέρα και από μένα. Σίγουρα ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε από την αρχή. Είναι 29 παιχνίδια μαζί με τα παιχνίδια του κυπέλου. Μέχρι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Υπάρχει φοβερό προπονητικό team και διοικητικό. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, δεν είχαμε τραυματισμούς και έτσι φτάσαμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί και να πρωταγωνιστήσει πλέον και στην Β' Εθνική? Με βάση την πορεία μας στο κύπελλο, πιστεύω ότι με την ίδια ομάδα θα μπορούσαμε να πρωταγωνιστήσουμε και βλέπουμε υγεία να υπάρχει. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ και σου δίνουμε συγχαρητήρια και εσένα για την φετινή κατάκτηση του double. Το αξίσατε, είσαστε η καλύτερη ομάδα, το αποδεικνύουν οι αριθμοί, τα στατιστικά. Και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε σένα και στη συμπαίκτριά σου τη Μιχαηλίδου. Ευχαριστούμε. Κοντά μας έχουμε τη σκηνοθέτητα της φετινής πορείας της νίκης Αμαρουσίου, την Έφη τη Μαρτσουκάκη. Θα θέλαμε να τη ρωτήσουμε πού οφείλεται το φοβερό double που έκανε φέτος η ομάδα της και η αίτητη αγωνιστική 29 μάτς συμπλήρωσε η ομάδα μαζί με το κύπελο χωρίς ήττα. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια ονειρωμένη χρονιά. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Και πιστεύω ότι οφείλεται στο ταλέντο των κοριτσιών, στην προσήλωσή τους και στη σκληρή δουλειά που έγινε όλη τη χρονιά. Βοήθησε ο κόσμος? Ο κόσμος βοήθησε όσο μπορούσε. Βέβαια, επειδή εμείς παίζουμε καθημερινή, παίζουμε Δευτέρες, δεν είχαμε τόσο μεγάλη προσέλευση, αλλά έχουμε πάρα πολύ καλό συμβούλιο και η βοήθεια ήταν πάρα πολύ μεγάλη όλη τη χρονιά, οπότε υπερκάλυπτε και αυτό το κενό. Πλέον ανεβήκατε στη Β' Εθνική. Υπάρχουν πλάνα για να η ομάδα να κάνει τέτοια εποχή να πανηγυρίσει μια ακόμα άνοδο? Είναι πολύ νωρίς για να πούμε κάτι τέτοιο από τώρα. Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε μια κουβέντα με τη διοίκηση για την επόμενη χρονιά. Η διοίκηση θα θέσει τους στόχους και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάει η χρονιά. Σε πρώτη φάση, όταν μια ομάδα ανεβαίνει, νομίζω ότι πρέπει να έχει τα μυαλά της μέσα στο κεφάλι και να βλέπει πώς μπορεί να μείνει στην κατηγορία και πώς μπορεί να κάνει μια καλύτερη πορεία όσο το δυνατόν, όσο είναι αυτό δυνατόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχόμαστε πάλι καλή συνέχεια. Τα συγχαρητήρια για την εκπληκτική φετινή πορεία και ευχόμαστε πάλι του χρόνου η νίκη Αμαρουσίου να γιορτάσει μια νέα άνοδο σε μια ψηλότερη κατηγορία.